Μαράς Πυρκαγιών έθεσε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου, που μέσα σε 40 λεπτά κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις φωτιές σε εισάριθμα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το πιο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα σε βιοτεχνία λιπαντικών στο δρόμο Βόλου Βελεστίνου, όπου η πυροσβεστική έσπευσε με 4 οχήματα και 12 άνδρες και ευτυχώς κατόρθωσε να ελέγξει τις πύρινες γλώσσες προτού καταστρέψουν την επιχείρηση. Πήρε μια δεξαμενή μελάδη, 2 τόνων, 3 τόνων τουλάχιστον. Και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να επεκταθεί μέσα στη βιοτεχνία. Επεμβήκαμε με 4 οχήματα και θέσαμε τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στα υλικά συσκευασίας. Ήταν ένα επικίνδυνο συμβάν. Οι άλλες δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 9.30 το πρωί και 20 λεπτά αργότερα στον τσιγκάνικο καταβλισμό του Αλιβερίου και στο Δημήνη αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έσβησαν φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο με σκουπίδια και γκαζάκια, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αντιμετωπίστηκε γρήγορα φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει σε καλάμια στην όχθη του Ξηριά. Η υπηρεσία μας ανταποκρίθηκε, ήταν ξηρά χόρτα και διάφορα άλλα υλικά που είχε το έδαφος, ειδικά στο Δημήνη. Υπήρχε επικινδυνότητα γιατί ήταν διάσπαρτος ο χώρος με γκαζάκια μέσα στα χόρτα. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία μας ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα. Τέλος καλό, όλα καλά. Οι τρεις φωτιές που αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία κινητοποίησαν τα 12 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου και το σύνολο σχεδόν των πυροσβεστών.